Εδώ είμαστε στον ηχό 99,8 μέχρι τη μία, για λίγο ακόμα. Σας έχουμε όμως την έκπληξη. Έχουμε και σήμερα κοντά μας τον κύριο Χάρη Παπάζογλου από το εστιατόριο Μπρούσκο με τις καταπληκτικές γεύσεις. Και σου Χάρη, πώς τα πέρασε το καλοκαίρι? Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Ωραία, όμορφα. Ωραία, μπράβο. Ωραία. Σήμερα λοιπόν μας έχεις μία πολύ ωραία συνταγή που πραγματικά θα τη δοκιμάσουμε και αυτή είναι... Σήμερα θα φτιάξουμε ρολόκιμα γεμιστό με σπανάκι, φέτα και φρέσκα μανιτάρια και το συνδυάσουμε με ένα πουρέ πατάτας, με τηγανιτές πατατούλες ή με ό,τι άλλο θέλουμε. Να σου πω την αλήθεια, δεν το έχω δοκιμάσει ποτέ, αλλά φαίνεται λαχταριστό. Ναι, είναι πολύ ωραίο. Επίσης, σκέφτομαι ότι έχουμε γενικότερα ένα θέμα με τον κιμά. Η κάθε νοικοκυρά στο σπίτι της το φτιάχνει με διαφορετικό τρόπο. Οπότε θέλουμε να ακούσουμε και τη δική σου εκδοχή για να βγει πιο αφράτος και να συνδυαστεί πολύ όμορφα με το σπανάκι και τη φέτα και ωραία. Τα μανιτάρια. Ο κιμάς που θα δώσουμε σήμερα για το ρολό, επίσης μπορεί να γίνει και κιμάς για μπιφτέκια. Είναι η ίδια βάση είναι. Και μπορούμε να το κάνουμε και μπιφτέκια. Μπορούμε να το κάνουμε και ρολό, μπορούμε να το κάνουμε και ό,τι άλλο θέλουμε. Για είναι πες. Μια βάση κιμά. Ναι. Ωραία, ας ξεκινήσουμε τη συνταγή μας. Για το ρολό, για το κιμά θα χρειαστούμε 800 γραμμάρια χοιρινό κιμά, 400 γραμμάρια μοσχάρι κιμά. Μπορούμε να βάλουμε βέβαια, άμα δεν θέλουμε το χοιρινό, μπορούμε να το βάλουμε και όλο μοσχάρι. Ναι. Ή όλο χοιρινό, ανάλογος. Απλά δίνω αυτή την αναλογία γιατί σφίγγει ωραίο κιμά. 2 κρεμμύδια, 2 σκελίδες σκόρδο, 1 ντομάτα, 1 αυγό. Περίπου μισό ματσάκι μαϊδανό, μισό ματσάκι δυόσμο, αλάτι, πιπέρι, κύμινο, ρίγανη. Τώρα αυτά τα βάλουμε τομάτι, ναι. Αναλόγως όσο αλάτι θέλει ο καθένας. Συνιστώ περίπου για το αλάτι 3 με 4 πρέζες, όχι πάρα πολύ γιατί θα είναι και φέτα αλμύρι μέσα. 50 γραμμάρια φρυγανιά τριμμένη και 100 γραμμάρια ελαιόλαδο. Ναι. Τώρα για τη γέμιση θα χρειαστούμε 500 γραμμάρια σπανάκι, 300 γραμμάρια μανιτάρια φρέσκα, περίπου 10 μανιτάρια είναι μεσαία. 350 γραμμάρια φέτα και ένα μικρό κρεμμύδι ξερό. Εκεί τώρα πάει αναλόγως το πόσο το γεμιστό θέλουμε να το κάνουμε, πόσο μας αρέσουν, δηλαδή αν σε κάποιον αρέσουν τα μανιτάρια περισσότερο ή να είναι... Ναι, κανένα πρόβλημα κάποιος να βάλει λίγο παραπάνω μανιτάρια, λίγο παραπάνω φέτα, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ναι. Απλά αυτή η αντιστοιχία, ας πούμε... Ισορροπεί περισσότερο. Ισορροπεί, ναι, για αυτά τα γραμμάρια του κιμά που δίνουμε. Αλλά κάποιος άμα θέλει να βάλει δηλαδή μανιτάρια ή φέτα παραπάνω ή σπανάκι παραπάνω, δεν μπορεί. Υπάρχει κανένα πρόβλημα. Γιατί για φέτα μπορεί να βάλουμε και χαλούμι μέσα. Ή κάποιο άλλο τυρί, μπορούμε να βάλουμε γραβιέρα ή οτιδήποτε. Απλά η φέτα ταιριάζει πάρα πολύ ωραία με το σπανάκι και θυμίζει κάπως στο μυαλό μας σπανακόπιτα. Ναι. Η μυζήθρα μπορούμε να βάλουμε ή θα... Όχι, μυζήθρα δεν μπορούμε να βάλουμε. Κάτι πιο διότι στέρεο δηλαδή θέλει θέλουμε. Κάτι, ναι, γιατί η μυζήθρα νομίζω θα λιώσει μέσα. Ναι. Ωραία, πάμε να κάνουμε την εκτέλεση του κιμά. Βάζουμε τους δύο κιμάδες σε ένα μπολ. Καλό είναι οι κιμάδες όταν μπουν στο μπολ να είναι κρύοι. Και πάντα ο κιμάς θα πιφτάκι καλό είναι να είναι κρύος. Γιατί ζυμώνεται πιο ωραία και ομογενοποιείται πιο ωραία μαζί με τα άλλα υλικά. Βάζουμε τις κιμάδες λοιπόν σε ένα μπολ. Ρίχνουμε μέσα, αφού τα έχουμε περάσει πρώτα στο μπλέντερ, την ντομάτα, το κρεμμύδι και το σκόρδο. Να έχουν ομογενοποιηθεί καλά, τα βάζουμε μέσα στο κιμά. Προσθέτουμε το αυγό, το ψιλοκομμένο δυόσμο, το ψιλοκομμένο μαϊδανό. Και στο τέλος βάζουμε τα μπαχαρικά, το αλάτι, το πιπέρι, τη ρίγανη, το κύμινο. Να σου πω τώρα κάτι. Πολλοί χρησιμοποιούν και φρυγανιά ή ψωμί. Ναι, έτσι ώστε έχω βάλει φρυγανιά 50 γραμμάρια. Κοίταξε να δεις. Αυτό είναι ένα καλό είναι όταν τον κιμά τον ψήνουν εκείνη την ώρα, ας πούμε. Να μην βάζουν πάρα πολύ ντομάτα στο μείγμα, είτε στα μπιφτέκια είτε στο κιμά που θα κάνουμε για το ρολό. Πάρα πολύ ντομάτα. Περίπου το 1 κιλό κιμά σηκώνει περίπου μία ντομάτα. Μία ντομάτα με δύο κρεμμυδάκια. Το ζουμί από το κρεμμύδι νοστιμεύει τον κιμά. Πιστεύω ότι η φρυγανιά είναι, τη βάζουμε μέσα όταν θέλουμε να πλάσουμε τα μπιφτέκια και να τα ψήσουμε την επόμενη μέρα. Γιατί ο κιμάς όσο μένει στο ψυγείο βγάζει υγρά και η φρυγανιά αυτό είναι, τραβάει τα υγρά του κιμά. Αν θέλουμε να τα ψήσουμε εκείνη την ώρα και να μην βάλουμε φρυγανιά δεν υπάρχει, ίσα που βγαίνει και πιο ζουμερό κιόλας στο μπιφτέκι. Απλά εδώ εμείς βάζουμε λίγο φρυγανιά μέσα γιατί το σπανάκι θα βγάλει κάποια υγρά. Έτσι, να τα απορροφήσει λίγο απορροφήσει. Ο κιμάς. Ναι. Βάζουμε όλα τα υλικά λοιπόν του κιμά μας. Τα πλάθουμε πάρα πολύ καλά μέχρι να γίνει σφιχτός ο κιμάς. Θέλει περίπου γύρω στα 2-3 λεπτά ζύμωμα καλό. Με το χέρι από πάνω προς τα κάτω κυκλικές κινήσεις. Και μετά το βάζουμε στο ψυγείο για περίπου μισή ώρα. Να κρυώσει ο κιμάς, να σφίξει και να πάρει τις γεύσεις από τα υλικά που βάλαμε. Από τα μπαχαρικά, μπράβο. Όσο εμείς τον έχουμε στο ψυγείο, κάνουμε τη γέμισή μας σε ένα τηγάνι
σοτάρουμε το σπανάκι. Τώρα το σπανάκι μπορούμε να πάρουμε, να το πλύνουμε εμείς, μπορούμε να πάρουμε και καθαρισμένο, μπορούμε να βάλουμε και κατεψυγμένο επίσης. Ναι. Απλά το κατεψυγμένο να βγάλει περισσότερο ζουμί στο σοτάρισμα, το οποίο εμείς το αφαιρούμε μετά. Απλά πολλοί κόσμοι βαριέται για τη διαδικασία να καθαρίσει και το σπανάκι, γι' αυτό το λέω. Σοτάρουμε το σπανάκι με το κρεμμυδάκι. Μόλις ροδίσει το κρεμμύδι, ρίχνουμε τα μανιτάρια μέσα. Τα σοτάρουμε πάρα πολύ καλά όλα μαζί με το σπανάκι μέχρι να μαραθούνε. Και μόλις πιει σιγά σιγά τα υγρά, βάζουμε ελάχιστο αλάτι, το βγάζουμε από τη φωτιά. Αν θέλουμε, μπορούμε να βάλουμε και λίγο άνηθο μέσα. Δεν το έχω γράψει. Ταιριάζει όμως απόλυτα με το σπανάκι. Και ρίχνουμε τη φέτα. Τα 350 γραμμάρια φέτα μέσα την τρίβουμε. Το κάνουμε και αυτό ένα μείγμα και το βάζουμε στην άκρη. Να σε ρωτήσω τώρα κάτι. Στη γέμιση με το σπανάκι, ναι. Αυτό θα έχει κάποια υγρά. Θα τα αφήσουμε να πιει όλα τα υγρά του στο ψήσιμο. Θα το αφήσουμε ναι, να πιει όλα τα υγρά. Μα βάλουμε φρέσκο σπανάκι και το κόψουμε έτσι στα δύο το φύλλο, δεν θα βγάλει πάρα πολλά υγρά. Θα βγάλει ελάχιστα, ναι. Και στο σοτάρισμα αυτά τα υγρά θα φύγουν. Εντάξει, καλό είναι με το που μπήκε στο κοιμά, μην είναι και πάρα πολύ στεγνό, διότι ο κοιμάς έχει τη φρυγανιά μέσα και μπορεί να απορροφήσει. Ναι. Αυτό είναι επιπλέον γεύση για το κοιμά. Στο κατεψυγμένο το κοιμά, επειδή θα βγάλει αρκετά υγρά, εκεί μόλις κατεβάσουμε το τηγάνι από τη φωτιά, βγάζουμε τα περιττά υγρά, αφήνουμε ένα-δύο κουταλάκια, ας πούμε, όσα υγρά θέλουμε, βάζουμε τη φέτα, το αναμαγνύουμε και είναι έτοιμο. Ναι. Θέλω τώρα να μας πεις πώς βάζουμε τη γέμιση πάνω στο κοιμά και πώς κλείνουμε το ρολόγο και τι. Θα σας πω αμέσως. Αφού έχουμε ετοιμάσει τη γέμιση και το κοιμά, βγάζουμε το κοιμά από το ψυγείο και σε ένα καθαρό τραπέζι κόβουμε ένα μεγάλο κομμάτι αλουμινόχαρτο, το απλώνουμε και από πάνω βάζουμε το ίδιο σε μέγεθος ένα κομμάτι λαδόκολα. Περίπου να είναι σαν στο σχήμα ενός ταψιού, είναι του φούρνου. Ναι, ναι. Τόσο περίπου να είναι τα κομμάτια. Αφού βάλουμε λοιπόν το λάδι πάνω στη λαδόκολα, παίρνουμε το κοιμά από τον μπόλο που έχουμε, το βάζουμε πάνω στη λαδόκολα, στο λάδι, και το πατάμε πάρα πολύ καλά να πιάσει όλο το μήκος λαδόκολας. Ναι. Και αφού το πατήσουμε και είναι ομοιόμορφος σε όλο το σχήμα της λαδόκολας, βάζουμε στην άκρη τη γέμιση. Ναι. Όλη τη γέμιση σιγά σιγά, απλά να πιάσει από τη μία μεριά στην άλλη και να είναι ομοιόμορφη, μην βάλουμε κάπου πιο πολύ και πιο λίγο. Και μετά σιγά σιγά αρχίζουμε και πιάνουμε από τη μία άκρη και τον τυλίγουμε σιγά σιγά, περίπου να γίνουν μια μισή στροφή περίπου να πάρει. Και μετά αφού τον τυλίξουμε καλά, αυτό έχει τυλιχτεί ωραία με το αλουμινόχαρτο και με την λαδόκολα, πιάνουμε τις άκρες και τις τυλίγουμε σαν καραμέλα και από τη μία μεριά και από την άλλη. Απλά πρέπει να είναι λίγο σφιχτό. Αν δούμε, ας πούμε, ότι δεν είναι πάρα πολύ σφιχτό, μπορούμε να κόψουμε μετά ένα-δύο κομμάτια αλουμινόχαρτα, να τα στρώσουμε και να τυλίξουμε πάλι σαν καραμέλα αυτό μέχρι τώρα, να σφίξει. Ναι. Αυτό τώρα το κάνουμε για να μην βγουν τα ζουμιά από το κοιμά έξω και να μην στεγνώσει. Να μην βγουν τα ζουμιά έξω, να κρατήσει το σχήμα του ο κοιμάς, το ρολό δηλαδή, και για να μην στεγνώσει κιόλας. Ναι. Και ψήνεται και πιο ωραία τώρα εκεί πέρα μέσα, γιατί κρατάει όλα τα αρώματα. Για ποιο λόγο βάζουμε αλουμινόχαρτο έξω από την λαδόκολα? Για να πάρει πιο εύκολα τη θερμότητα. Α, γιατί το αλουμινόχαρτο είναι σαν το σίδερο, παίρνει πιο εύκολα τη θερμότητα. Σε πόσους βαθμούς το ψήνουμε αυτό και σε τι θερμοκρασία, πόση ώρα? Το ψήνουμε σε 190 βαθμούς για περίπου μία ώρα, αλλά αφού το βάλουμε το ρολό, το τυλίξουμε, το βάλουμε σε ένα ταψάκι, ας σας πω ένα μυστικό, μπορούμε να βάλουμε δύο κουτάκια μπύρα μέσα ή μία μπύρα μεγάλη και ένα ποτηράκι νερό. Ούτως ώστε τα υγρά που θα βγάλει το ρολό μαζί με την μπύρα και το νερό θα κάνουν ένα πολύ ωραίο δέσιμο. Κάνουν μια ωραία σάλτσα και μπορούμε να τη βάλουμε μετά πάνω από το ρολό μας. Μπορούμε να τη βάλουμε στο τηγάνι μετά, να τη δέσουμε με λίγο ποτηράκι. Δηλαδή, το ένα μυστικό μετά το άλλο μας έχει ανοίξει την όρεξη. Πραγματικά, ναι. Συνέχισε. Και να το βάλουμε από πάνω μετά. Κάποιος, άμα δεν θέλει να βάλει μπύρα, μπορεί να βάλει και δύο ποτηράκια νερό και με το ζουμί που θα βγάλει το ρολό γίνεται εξίσου πάλι μια ωραία σάλτσα. Την μπύρα την έχουμε δοκιμάσει και είτε πριν βάζουμε στο φαγητό, είτε μετά. Είναι πραγματικά υπέροχο. Ναι, και μαλακώνει νομίζω και το κρέας, έτσι δεν είναι? Ναι, το μαλακώνει. Τώρα σε αυτή την περίπτωση δεν το μαλακώνει. Ναι. Απλά του δίνει πολύ ωραία αυτή η πικράδα της βίνης που βγάζει, ναι, στο ψήσιμο. Είναι πολύ ωραία η μπύρα. Το ψήνουμε, το βάζουμε λοιπόν στα ψή, βάζουμε την μπύρα, το νερό. Το ψήνουμε στους 190 βαθμούς για περίπου μία ώρα. 10 λεπτά πριν το βγάλουμε από το φούρνο, του κάνουμε μία χαρακιά στο αλουμινόχαρτο με ένα μαχαίρι και το ανοίγουμε λίγο και το αφήνουμε να πάρει χρώμα. Απ' έξω. Ναι, να πάρει λίγο χρώμα, να ροδίσει απ' έξω. Μετά το βγάζουμε. Θα μυρίζει βέβαια υπέροχα το σπίτι. Δεν σου πω τι μας έχεις ανοίξει την ώρα.
Το βγάζουμε, το αφήνουμε να κρυώσει κανένα δεκαλεπτάκι τέταρτο και το κόβουμε μετά σε ροδέλες. Και μπορούμε να το σερβίρουμε με ένα πουρέ, με τηγανιτές πατάτες, με σαλατούλα, με ρύζι. Να σου πω τώρα κάτι. Το πουρέ, ναι. Θέλω να το κάνουμε κάποια στιγμή, γιατί πολύ πέφτουμε στο λάθος να χρησιμοποιούμε μίξερ, ενώ δεν πρέπει. Όχι, δεν πρέπει. Πυρούνι θέλει. Πυρούνι και να λιώνουμε μία-μία την πατάτα για να έχει την... Ή πυρούνι θέλει αυτό που τον αυγοδάρτη. Ναι, ναι, με τον αυγοδάρτη είσαι ένα καλύτερα. Δεν είναι τίποτα, θα σου το πω και τώρα. Τι είναι, για να κάνεις ένα πουρέ πατάτες, πιο πολύ παίρνουν τον έτοιμο πουρέ. Και αυτό είναι λάθος, γιατί έχει πολλά συντηρητικά μέσα και άσχημα πράγματα. Για το μπουρέ, τι θέλουμε. Θέλουμε 3-4 πατάτες να τις βράσουμε. Καλό είναι στο μπουρέ η πατάτα να βράζεται με τη φλούδα, ούτως ώστε να μην παίρνει νερό μέσα η πατάτα και να μην φεύγει το άμυλο και η γεύση της. Τις βράζουμε να μαλακώσουν πάρα πολύ καλά. Τις βγάζουμε, τις κρυώνουμε, αφαιρούμε τη φλούδα, τις βάζουμε σε ένα μπολ. Βάζουμε μέσα βούτυρο. Καλό είναι βούτυρο να βάλουμε ένα καλό βούτυρο εκεί πέρα. Να βάλουμε τύπου λούρπακ, ανάλατο βούτυρο, αγελαδινό. Γιατί άμα βάλουμε το βιτάμ δεν του βγάζει ωραία μυρωδιά. Ενώ το λούρπακ ή κάποιο αγελαδινό βούτυρο και το απογειώνει. Αυτό είναι μυστικό που μας είπες. Μπράβο. Και θα σου πω κι άλλο ένα μυστικό πολύ ωραίο. Βάζουμε λοιπόν το βούτυρο μέσα, βάζουμε λίγο γάλα, αλάτι, πιπέρι, μοσχοκάριδο. Απαραίτητο είναι το μοσχοκάριδο. Και βάζουμε και λίγο μία πρέζα βανίλια. Αυτό είναι το μυστικό. Το μυστικό. Βανίλια της ζαχαροπλαστικής. Ναι. Η βανίλια με την πατάτα ταιριάζει απίστευτα και στο μπουρέ δίνει μια πάρα πολύ ιδιαίτερη γεύση. Ξέρεις τώρα, θα καλέσουμε καλεσμένους στο σπίτι και θα τους κάνουμε τη συνταγή που μας είπες και θα τρελαθούν. Εγώ θα την κάνω πάντως σίγουρα. Ναι, είναι ωραία. Και στο μπουρέ μετά βάζουμε και λίγο τυράκι, λίγο παρμεζάνα, μα θέλουμε, και με τον αυγοδάρτη τον πατάμε και γίνεται ένας πολύ ωραίος μπουρέ. Πότε καταλαβαίνουμε ότι είναι έτοιμος? Τρυπάμε μία πατάτα με ένα μαχαίρι και βλέπουμε αν είναι πολύ μαλακιά και τρυπιέται πολύ εύκολα, σημαίνει ότι είναι έτοιμο. Θέλω να σου πω, όταν το πλάσουμε μετά, φαίνεται, ομογενοποιείται, αυτό γίνεται μία κρέμα. Πρέπει να είναι σε ωραία μορφή και ναι, υφή. Ωραία μορφή. Ναι, και υφή. Εντάξει, τώρα αν έχει κάποια κομματάκια μέσα δεν είναι άσχημο αυτό, πατάτας. Εντάξει, δεν πάμε τώρα και σε... Όχι, δεν είσαι, σαν να μ' αρέσει κιόλας. Ναι. Και μετά μπορούμε να βάλουμε και τσένταλ μέσα. Μπορούμε να βάλουμε την πατάτα, ας πούμε, να τη βράσουμε, να τη βάλουμε σε ένα μπολ και να βάλουμε τσένταλ, φρέσκο κρεμμυδάκι, μπέικον μέσα και να κάνουμε ένα πουρέ πατάτας με τσένταλ και μπέικον. Μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Που και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο ιδιαίτερο. Ναι. Είναι πολύ ωραίο και ιδιαίτερο και σε σύνολο με το ρολό και τα. Θα απογειώσω. Ή μπορούμε να κάνουμε πάλι πουρέ πατάτας, να κάνουμε τις πατάτες και να κάνουμε πουρέ πατάτας με σπανάκι. Δηλαδή όπως κάνουμε τις πατάτες, να ρίξουμε μετά λίγο σοταρισμένο σπανάκι με λίγο φετούλα μέσα. Και να το κάνουμε πουρέ με σπανάκι και φέτα. Αυτό τώρα το συνδυάζει και με διαφορετικά κρέατα. Βέβαια, απλά το συνοδευτικό θα είναι πατάτα με σπανάκι και, μπράβο, και φέτα. Μπράβο. Ωραίες ιδέες, εναλλακτικά πιάτα, να πάμε ένα βήμα παραπάνω στην κουζίνα μας, αυτό έχει σημασία, μικρά βήματα που κάνουν τη διαφορά. Βέβαια, σίγουρα. Δεν φοβάται ο κόσμος δηλαδή να δοκιμάσει. Ο πουρές είναι το πιο εύκολο πράγμα, να κάτσει να παίξει, ας πούμε, να κάνει με διάφορες γεύσεις πουρέδες, είναι πολύ εύκολο και αυτό το μυστικό που με τη βανίλια είναι πολύ, πολύ ωραίο. Φανταστείτε τώρα τα μυστικά που μας λέει ο Χάρης εδώ, φανταστείτε τα μυστικά που θα ανακαλύψετε στον Μπρούσκο. Οπότε σας προτείνουμε να πάτε, να τα δοκιμάσετε, γιατί μόνο που τα περιγράφει είναι ωραία, φανταστείτε να τα δοκιμάσουμε κιόλας. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ που ήσουν κοντά μας. Ανυπομονούμε για την επόμενη συνάντησή μας, όπως και οι ακροατές. Σίγουρα δεν υπάρχει περίπτωση να μην το κάνω αυτό το πιάτο και θα το βγάλω φωτογραφία και θα το ανεβάσω για να δούμε αν πέτυχε ή όχι. Να μου κάνεις κριτικές. Θα πετύχει. Άμα το κάνετε με αγάπη θα πετύχει. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Εγώ ευχαριστώ.